Κύριε Υπουργέ, η παραγωγή ροδάκινου και άλλων φρούτων, μήλων, κερασιών, αχλαδιών των περιοχών Ιμαθίας, Πέλας, Τυρνάβου, Φλόρινας, Λάρισας, για ακόμη μια φορά βλέπουν το ενδρώτη τους και το κόπο τους να πηγαίνουν χαμένοι. Τη σοδειά τους απόλυτη ή να πωλείται σε τιμές κάτω από το τεράστιο κόστος της παραγωγής. Η κατάσταση είναι κριτική. Με το εμπάργκο στη Ρωσία έχει χαθεί μια μεγάλη αγορά, ενώ λόγω του πολέμου υπάρχουν επιπτώσεις και στις εξαγωγές σε άλλες χώρες. Ταυτόχρονα οι τιμές παραγωγού φέτος ήταν πολύ κάτω από το κόστος της παραγωγής. Στα Σιμπήρινα ροδάκινα ήταν γύρω στα 26 με 27 λεπτά, ενώ οι βιομήχανοι από πέρσι είχαν υποσχεθεί ότι θα έδιναν 35 λεπτά και στα επιτραπέζια γύρω στα 40 λεπτά. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και για τα υπόλοιπα φρούτα, όπως τα μήλα που πωλούνται 28 με 30 λεπτά το κιλό, τα χλάδια 40 κτλ. Σε αυτά κερασάκι στην τούρτα ήταν και οι άκερες βροχοπτώσεις του Αυγούστου, καθώς και οι χαλαζοπτώσεις του Ιούνιου που κατέστρεψαν μεγάλο μέρος της παραγωγής. Παράλληλα, τα φρούτα δεν απορροφούνται ούτε από την εγχώρια λαϊκή κατανάλωση εξαιτίας της χαμηλής αγοραστικής ικανότητας του λαού, καθώς οι μισθοί, οι συντάξεις, το εισόδημα παραμένουν καθυλωμένα σε χαμηλά επίπεδα και η ακρίβεια τσακίζει κόκαλα. Μέχρι στιγμής, κύριε Υπουργέ, η κυβέρνηση δεν έχει δεσμευτεί συγκεκριμένα για μέτρα στήριξης του εισοδήματος των παραγωγών. Με δεδομένο ότι βρισκόμαστε μπροστά στη νέα καλλιεργητική περίοδο, είναι αναγκαίο να στηριχθούν άμεσα οι αγροτοπαραγωγοί προκειμένου να επιβιώσουν και να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους. Ερωτάστε, κύριε Υπουργέ, τι θα κάνει η κυβέρνηση για οικονομική στήριξη των παραγωγών που θα αναπληρώνουν το χαμένο εισόδημά τους από τις τιμές κάτω του κόστους που πλήρωσαν οι εμποροβιομήχανοι, αποζημιώσεις στο 100% και προληπτικά μέτρα προστασίας της παραγωγής έπειτα. Και τι θα γίνει για τη μείωση του κόστου της παραγωγής, όπως για παράδειγμα μείωση της τιμής των λιπασμάτων, της ενέργειας, για την εξασφάλιση τιμών στον παραγωγό που θα καλύπτουν το κόστος της παραγωγής και θα εξασφαλίζουν εισόδημα επιβίωσης στον αγρότη και προσιτές τιμές των προϊόντων του στη λαϊκή κατανάλωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, κύριε συνάδελφε. Το θέμα που θέτετε και συζητάμε είναι γνωστό στο Υπουργείο και έχει συζητηθεί σε έναν ανοιχτό διάλογο πρόσφατα στο τέλος Αυγούστου στην Ιμαθία, όπου παρέστησε η ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών, ήταν εκπρόσωποι των ομάδων παραγωγών, απλοί καλλιεργητές και αγρότες, φορείς της περιοχής. Εκεί λοιπόν έγινε μια εκτεταμένη συζήτηση, ανοιχτός διάλογος και ακούστηκαν όλα τα προβλήματα και αυτά που θέτετε και εσείς. Εκεί υπήρξε και δελτίο τύπου από το Υπουργείο μας στις 8/9 του 2022 με συγκεκριμένα τρία μέτρα που αφορά την περιοχή στην οποία αναφέρεστε. Θέλω να ξέρετε ότι η κυβέρνησή μας από την αρχή ήταν δίπλα στους αγρότες στις εξωγενείς κρίσεις και δοκιμασίες που χρειάστηκε να διαχειριστούμε. Μιλώ για την πανδημία και τώρα για την κρίση με την παράνομη και την καταδικαστέα εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, όπου χρειάστηκε να έρθουμε και να βοηθήσουμε μια σειρά από μέτρα. Σας λέω λοιπόν να το ακούσουν και οι αγρότες και όλοι που τα γνωρίζουν. 600 εκατομμύρια ευρώ δόθηκαν στους αγρότες μας από την επιστρεπταία προκαταβολή, από ενισχύσεις για τον COVID από το Υπουργείο, καθώς και από το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Και θυμίζω ότι και άλλα 370 εκατομμύρια έχουν δοθεί από τον ΕΛΓΑ ως ενίσχυση σε διάφορες φυσικές καταστροφές και ζημιές που υπήρξαν. Δεν μείναμε όμως εκεί, υπήρχαν μέτρα όπως η κάλυψη του 80 έως 90% της αύξησης στην τιμή του ρεύματος στο αγροτικό ρεύμα, η στήριξη των παραγωγών με μέτρα de minimis, η μείωση του συντελεστή ΦΠΑ των λιπασμάτων και ζωτροφών στο 6%, πρόσφατη νομοθετική πρωτοβουλία όπου μειώνουμε το φόρο εισοδήματος για τους αγρότες που συμμετέχουν στις ομάδες παραγωγών και στα συνεταιριστικά σχήματα στο 50%. Να σας δώσω ένα παράδειγμα, αγρότης που έχει 30.000 ευρώ εισόδημα, πλήρωνε 5.400 ευρώ φόρο, τώρα θα πληρώνει μόνο 1.700. Είναι μια σειρά από μόνιμα μέτρα που έχουν θεσπιστεί από την κυβέρνησή μας, αλλά και μέτρα που βοηθούν να οργανώσουμε καλύτερα
το χώρο και να σταθούμε στην κυριολεξία δίπλα στους αγρότες. Θα δώσω ορισμένα στοιχεία για τους συγκεκριμένους νομούς που αναφέρατε στην ερώτησή σας, για την Ιμαθία, την Μπέλα, τη Λάρισα και τη Φλόρινα. Για το 2021 δόθηκαν 48 εκατομμύρια ευρώ, στην Ιμαθία, στην Μπέλα 91 εκατομμύρια ευρώ, στη Λάρισα 48 εκατομμύρια ευρώ, στη Φλόρινα 11,5 εκατομμύρια ευρώ. Πρόσφατα είχαμε κάποια φαινόμενα, καιρικά φαινόμενα, όπου έτρεξε η διαδικασία, ήταν χαλαζόπτος, έτρεξε η διαδικασία από τον ΕΛΓΑ. Εκεί λοιπόν προχωρά η συλλογή των δηλώσεων, συντάσσονται τα εξατομικευμένα πορίσματα και εκτιμούμε ότι μετά από διασταύρωση που θα γίνει μέσα στον Οκτώβριο θα μπορέσουμε να έχουμε την δυνατότητα να έρθει η ΟΕΛΓΑ και να δώσει τα χρήματα που δικαιούνται οι αγρότες και οι παραγωγοί. Τα υπόλοιπα θα τα πω και στη δευτερολογία. Καλώς. Κύριε Υπουργέ, εντάξει, την ενημέρωση την παίρνουμε φυσικά και από τους οργανωμένους φορείς των αγροτών, που τα μέτρα που έχουν εξαγγελθεί και αν εφαρμοστούν αφορούν το βασανιστήριο της σταγόνας, θα το λέγαμε με άλλο τρόπο, έτσι που να δίνει ακριβώς ότι δεν κινούνται στην λογική της κάλυψης των αναγκών τους στη λύση. Η απάντησή σας δηλαδή σαν κυβέρνηση επιβεβαιώνεται το πόσο σωστή κατεύθυνση είναι το γεγονός ότι οι αγρότες συναντήθηκαν σε μια πέρα από κάθε προσδοκία μαζική σύσκεψη, δηλώνοντας αποφασισμένοι για μαζικές αγωνιστικές κινητοποίησεις, ενωμένοι, παραμερίζοντας τις ψεύτικες και χιλιοεπομένες υποσχέσεις για στήριξη του πρωτογενούς τομέα, παραμερίζοντας επίσης και τα θορυβημένα από τη μαζικότητα της σύσκεψης διάφορα παπαγαλάκια που καλούν σε αναπόθεση ελπίδων στις επερχόμενες εκλογές. Χωρίς αυταπάτες για σωτήρες, λένε και πολύ σωστά κατά τη γνώμη μας, διεκδικούν αποφασιστικά και ταλάντευτα την αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος για όλες τις ποικιλίες του Ροδάκινου αλλά και το σύνολο των προϊόντων λόγω της ασύδοτης δράσης των εμποροβιομηχάνων, που είναι η δική σας ευθύνη, κύριε Υπουργέ, τις χαμηλές τιμές, που είναι η δική σας ευθύνη, της κυβέρνησης εννοώ, το υψηλό κόστος παραγωγής, που είναι δική σας ευθύνη και επιλογή, μέτρα στήριξης κατά το εμπάργκο, που είναι δική σας ευθύνη και επιλογή, και φυσικά από τη χαμένη παραγωγή λόγω καταστροφών. Μείωση του κόστους παραγωγής, αφορολόγητο πετρέλαιο, όπως τους εφοπλιστές. Αφορολόγητο πετρέλαιο έχουν αυτοί που έχουν σκάσει σε δισεκατομμύρια κερδών, κύριε Υπουργέ, και δεν έχουν οι αγρότες. Μείωση της τιμής του αγροτικού ρεύματος που εσείς το στείλατε στα ύψη, εξόντωση ουσιαστικά, γενναία επιδότηση των ζωοτροφών και του κόστου στα μέσα και στα εφόδια, κατάργηση του ΦΠΑ σε μέσα και εφόδια. Εξόφληση του συνόλου των αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ, που ξέρουμε όλοι τον αλγόριθμο που οδηγεί στις ελάχιστες αποζημιώσεις, και αν γίνουν και όταν γίνουν, και φυσικά μια αποζημίωση που να μπορεί η παραγωγή και το κεφάλαιο από όλες τις φυσικές καταστροφές και νόσους στο 100% με επαρκή φυσικά κρατική χρηματοδότηση, που ούτως ή άλλως θα λέγαμε είναι πάλι η επιστροφή ενός μικρού μέρους των χρημάτων από το ξεζούμισμα των ίδιων των αγροτών. Και κατώτατες εγγυημένες τιμές που θα καλύπτουν το κόστος παραγωγής, γιατί μπορεί να γίνει αυτό, θα εξασφαλίζουν εισόδημα επιβίωσης στον αγρότη, που δεν εξασφαλίζεται αυτή τη στιγμή ούτε με τα μέτρα που εξαγγείλατε και αν τα εφαρμόσετε, και σε προσιτές τιμές των προϊόντων του στη λαϊκή κατανάλωση, που μπορεί να υπολογιστεί πολύ μεγάλη υποχώρηση αν φύγουν από τη μέση η ληστεία των μεσαζόντων. Αυτά, κύριε Υπουργέ, με άλλα λόγια, οι αγρότες που βιώνουν, οι αγρότες, όλα αυτά που περιγράφηκαν, δεν είναι εξωτερικοί και αστάθμητοι παράγοντες, είναι δική σας και των προηγούμενων κυβερνήσεων επιλογή, δική σας ευθύνη. Και δεν είναι και τυχαία. Γιατί εμείς λέμε ότι είναι στρατηγική του κεφαλαίου, που απλώς όλες οι κυβερνήσεις και η δική σας τώρα την υλοποιείτε για λογαριασμό του. Ποιο είναι αυτό? Το ξεκλείδισμα των αγροτών και το πέρασμα της γης σε μεγάλες καπιταλιστικές εκμεταλλεύσεις συνδεδεμένες με τη βιομηχανία. Θα μου επιτρέψετε να πω, αυτό χρειάζονται και οι αγρότες. Τη δική τους στρατηγική απέναντι στη στρατηγική των μονοπωλιακών ομίλων που εφαρμόζει η κυβέρνησή σας για να επιβιώσουν. Θεωρούμε ότι την έχουν, αυτό έχει αποδείξει η σύσκεψη. Μένει απλώς να καταφέρουν να βάλουν στη μάχη όλες τις δυνάμεις που απαιτούνται για την εφαρμογή της δικής τους στρατηγικής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ σύντομα να σας πω τρεις αποφάσεις που περιλαμβάνονται στο δελτίο τύπου της 8-9 του Σεπτεμβρίου. Οι αιτήσεις για την αντιχαλαζική προστασία, γιατί συζητήθηκε πάρα πολύ η αντιχαλαζική προστασία, ήταν 1.224
και θα καλυφθούν στο σύνολό τους, υπερδιπλασιάζοντας τον αρχικό προϋπολογισμό που ήταν 15 εκατομμύρια και πλέον θα καλύψει αιτήσεις ύψους 34 εκατομμυρίων. Άρα θέλω να πούμε ότι 1.224 αιτήσεις που είχαν γίνει για αντιχαλαζική προστασία θα καλυφθούν όλες. Επιπλέον είπαμε ότι θα ζητήσουμε την κάλυψη της απώλειας εισοδήματος των αγροτών από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένα από τα κονδύλια που υπάρχουν για αποζημιώσεις λόγω του πολέμου, γιατί και εσείς το αναφέρατε για τις συνέπειες που έχουμε από τον πόλεμο. Τα υπόλοιπα προϊόντα, τα αδιάθετα προϊόντα που είναι στα ψυγεία θα γίνει καταγραφή και θα οδηγηθούν και πιθανόν θα οδηγηθούν σε κομποστοποίηση. Εκεί θα εξετάσουμε το ενδεχόμενο να αποζημιωθούν μέσα από πρόγραμμα de minimis που μας δίνει τη δυνατότητα, διότι κάθε πληρωμή πρέπει να είναι μια νόμιμη πληρωμή σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και τον κανονισμό που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε σχέση με τον ΕΛΓΑ, όλοι όσοι είναι ασφαλισμένοι στον ΕΛΓΑ και προβλέπεται στον κανονισμό του ΕΛΓΑ η ζημιά την οποία έχουν πάθει, αυτό που είπα πιο πριν για τα εξατομικευμένα πορίσματα, θα αποζημιωθούν στο σύνολό τους. Εκτιμούμε ότι αυτό θα γίνει μέχρι το τέλος του χρόνου και δεν το εκτιμούμε αυθαίρετα, επικαλούμε τι έχει γίνει μέχρι τώρα την προηγούμενη χρονιά, όπου έχουμε καταφέρει μέσα στην ίδια χρονιά να δίνεται η αποζημίωση στους αγρότες και τα χρήματά τους που τα δικαιούνται, όταν στο παρελθόν χρειαζόταν 14, 18, 22 μήνες για να πάρουν τα χρήματα από τον ΕΛΓΑ. Έχουμε σε προτεραιότητα, το έχω πει κι άλλη φορά εδώ στη Βουλή, μια μεταρρύθμιση που ετοιμάζουμε για την ΕΛΓΑ που την περιμένει και ο αγροτικός κόσμος, καθώς επίσης και μια προγραμματική σύμβαση με την κοινωνία της πληροφορίας για να με μεγαλύτερη ταχύτητα και με διαφάνεια και να συλλέγονται τα στοιχεία και να βγαίνουν γρήγορα τα πορίσματα, να εκδίδονται και να μπορούν να κάνουν και τις ενστάσεις τους οι αγρότες. Κλείνω με το εξής. Ξέρουμε ότι έχουμε μπροστά μας μία δύσκολη περίοδο η οποία έχει διαμορφωθεί από τις κρίσεις οι οποίες έχουν έρθει εξωγενώς στη χώρα μας και μας επηρεάζουν. Γι' αυτό το λόγο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός έκανε δύο βασικές εξαγγελίες για τον αγροτικό κόσμο της χώρας μας. 89 εκατομμύρια ευρώ θα δοθούν για την κτηνοτροφία και 60 εκατομμύρια ευρώ θα δοθούν για τα λοιπάσματα. Μέσα από το προσωρινό πλαίσιο που έχει θεσμοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα ισχύει μέχρι 31 Δωδεκάτου του τρέχοντος έτος. Άρα εργαζόμαστε και μελετάμε στο Υπουργείο ούτως ώστε αυτά τα χρήματα μέχρι το τέλος του χρόνου να φτάσουν στους αγρότες, στους παραγωγούς, το ξέρουν, το γνωρίζουν, το ξαναλέμε και πάλι και από εδώ, για να μπορούν και οι ίδιοι να κάνουν τον προγραμματισμό τους. Θα μιλήσουμε και πιο συγκεκριμένα και πιο εξειδικευμένα τι αντιστοιχεί στον καθένα. Θέλω επίσης να σας πω το εξής, ότι έχουμε θέσει στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και θα το ξαναθέσουμε. Τα προϊόντα μας, οι καλλιέργειές μας, οι οποίες είχαν εξαγωγικό χαρακτήρα και έχουν συνέπειες στις εξαγωγές τους λόγω του πολέμου, ήταν εξαγωγές κυρίως προς αυτές τις χώρες, ζητάμε, το έχουμε ζητήσει ήδη, θα το ξαναθέσουμε από ειδικό πλαίσιο να χρηματοδοτηθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να διατεθούν σε ειδικά προγράμματα στην ελληνική αγορά. Σας θυμίζω ότι το αγροτικό πετρέλαιο είχε καταργηθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το 2016, ίσχυσε από το 2017 και για πρώτη φορά ήταν η δική μας κυβέρνηση τώρα, φέτος, που επανέφερε το αγροτικό πετρέλαιο, την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο με 68 εκατομμύρια ευρώ. Σε κάθε περίπτωση είμαστε εδώ, μιλάμε με τους αγρότες, τους ακούμε, διαβουλευόμαστε μαζί τους, ακούμε τους φορείς, τους εκπροσώπους τους, τα κόμματα, όλους και εργαζόμαστε για να βρούμε και να δώσουμε λύσεις και στα περιστασιακά που συμβαίνουν τώρα, αλλά και λύσεις μόνιμες, μακροπρόθεσμες που θα βάλουν σε μια διαφορετική βάση τον πρωτογενή τομέα της χώρας, πάντοτε μέσα στο πλαίσιο της στρατηγικής που έχουμε, της κοινής αγροτικής πολιτικής και του στρατηγικού μας σχεδίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
που ξέρετε πολύ καλά ότι μέσα από εκεί έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα χρηματοδοτήσεων για τη χώρα και έχουμε μια πλέον ανοιχτή και κοινή αγορά. Ευχαριστώ.